κάνεις εδώ? Εσύ τι κάνεις εδώ? Τι νομίζεις ότι κάνεις με αυτά τα ρούχα? Σου έκανα μια ερώτηση. Πάω να τραγουδήσω. Δεν θα πας πουθενά! Θα είναι η τελευταία φορά, πατέρα. Βασίζεται σε μένα πολύς κόσμος. Δεν μου καίγεται καρφί. Δεν πρόκειται να βγεις στη σκηνή, Παμπλό. Αυτή τη φορά θα το κάνω. Θα κάνω αυτό που θέλω, είτε σε αρέσει είτε όχι. Όχι. Καλά στο μυαλό σου. Όχι. Άκου με, δεν θα αφήσω να τραγουδήσεις. Άφησέ με. Είσαι γιος μου. Μ' ακούς, είσαι γιος μου. Θα μ' ακούσεις, δεν θα πας πουθενά. Δεν πρόκειται να βγεις στη σκηνή. Δεν θα τραγουδήσεις, Παμπλό. Θα μ' ακούσει με τον πατέρα σου. Πάμε. Τον κλειδώσαμε μέσα. Παύλο, άνοιξε την πόρτα. Είναι η μοναδική σου ευκαιρία να βγεις στη σκηνή. Άνοιξε την πόρτα. Αν δεν άνοιξες την πόρτα αυτή τη στιγμή, θα το μετανιώσεις. Παύλο! Ανοίξτε! Φερνάντα, δεν ακολουθείς το σχέδιο. Είχαμε συμφωνήσει ότι θα έφευγες όταν θα τελειώνει η ταινία. Φοβάμαι να κυκλοφορώ μόνη μου. Το βρήκα. Συνοδέψτε με ως το σπίτι και μετά κάντε ό,τι θέλετε. Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτή είναι η μοναδική μου ευκαιρία. Έρχεται. Όλα καλά. Ανοίξτε! Για κοιτάξτε ποιον βρήκα. Φαμπιάν. Ξάδελφε. Τι κάνεις? Μια χαρά. Όλα καλά? Ναι, όλα καλά. Εσύ δεν σπουδάζεις στη Χιλή? Ναι, εκεί σπουδάζω. Αλλά το πανεπιστήμιο έκλεισε για τις διακοπές και γύρισα στην πατρίδα. Ήθελα πολύ να σε δω. Είσαι ο μοναδικός συγγενής που γουστάρω, αλλά δεν μπορούσα να σε βρω πουθενά. Λες κι άνοιξε γη και σε κατάπιε. Χαίρομαι που επιτέλους σε βρήκα, έτσι. Πολύ χαίρομαι. Πονάς ακόμη? Ναι, θα με πείραξε κάτι που έφαγα. Τσαντίστηκες που δεν πήγαμε στην αυλή των Fairway? Airway. Άκου, Φέλη, δεν μπορώ να πάω ούτε στη λυρική σκηνή, ούτε στην όπερα. Όταν πηγαίνω σε μέρη με πολύ κόσμο, ασφιχτιώ. Πνίγομαι. Αισθάνομαι πολύ άρρωστος, πολύ άρρωστος. Τώρα η άρρωστη είμαι εγώ. Περίμενε, Φέλη, μη φεύγεις. Δεν μ' αρέσουν οι συναυλίες, τις απεχθάνομαι. Και δεν είμαι λάτρης αυτής της μουσικής. Η ρούμπα δεν είναι το στυλ μου. Όχι, μα δεν παίζουν ρούμπα. Να σε πάρω σε λίγο, για να δω πως είσαι, θα σε ενοχλήσω? Ναι, θα με ενοχλήσεις. Γιατί όταν έχω τις μαύρες μου, μου αρέσει να κοιμάμαι χωρίς να με ενοχλούν. Μα πώς τον έχασες? Δεν ξέρω πώς έγινε, τον ακολούθησα και εκείνος έστρεψε ξαφνικά. Και όταν έστρεψα, είχε γίνει άφαντος. Ίσως μπήκε σε κάποιο σπίτι. Ίσως μένει εκεί κοντά κάποιος φίλος. Όχι, αυτό είναι αδύνατον. Γιατί με το που έστριψε, έστριψα και εγώ. Και αυτός είχε γίνει καπνός. Δεν ήταν πουθενά, δεν τον είδα. Λοιπόν, Σέρλοκ, τι έγινε? Δεν έχω ιδέα, γιατί δεν είχε χρόνο να χτυπήσει το κουδούνι, να περιμένει να το ανοίξουν και να μπει μέσα. Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν ξέρω. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Πιστεύω ότι διέριξε κάποιο σπίτι για να κλέψει. Βλέπεις? Αυτό ακριβώς εννοώ. Όχι. Όχι. Δίνεται παράξενα. Ναι. Κάνει μανικιούρ, η λέξη μπάνιο του είναι άγνωστη, η εχθρός μου του φτιάχνει το μαλλί, αλλά κλέφτη δεν είναι. Ναι, αρχίζει να μου στρίβει. Ναι, σου έχει αλέψει για τα καλά. Έχεις δίκιο. Δεν σκέφτομαι λογικά. Θες λίγο? Όχι. Αναρωτιέμαι πώς να τα πάνε τα παιδιά στη συναυλία. Τι ήταν αυτό? Ο για ύπνο. Θα προσπαθήσω να μείνω ξύπνια για να μου πει η μία πως θα πήγαν στη συναυλία. Εντάξει, εγώ θα φύγω όταν φάω το κέικ. Καληνύχτα. Αν υπάρχει κάποιος εδώ μέσα, να βγει έξω τώρα. Οχ. Μου κόψες το αίμα. Ξανά πιάσα δουλειά, ξέρεις. Κάνεις νυχτερινή βάρδια? Όχι, αλλά θα μείνω εδώ στη Δευτέρα, γιατί δεν θέλω να χαλάω λεφτά για εισιτήρια. Μα δεν μπορείς να μείνεις όλο το Σαββατοκύριακο εδώ. Γιατί? Ενοχλώ κανέναν? Τι σε πειράζει εσένα αν μείνω?
Εκεί είναι! Κρύβεται πίσω από τον μπαρ, κύριε Τουνόφ! Παλιό καρφί! Είσαι καλά, μου κόψεις τη χολή. Την πάτησες. Πάμε. Πού? Με εμπιστεύεσαι? Μπες μέσα. Τέλειο είναι. Σου έφερα μαξιλάρι και μια κουβέρτα. Μα θέλει, μπήκε σε τόσο κόπο για μένα. Όχι. Αφού θα περάσεις όλο το διήμερο εδώ, πρέπει να κοιμάσαι άνετα. Σε ευχαριστώ. Ειλικρινά. Λοιπόν, εγώ. Να φύγω. Περίμενε. Γιατί? Θα πας για ύπνο? Όχι, θα περιμένω τη μία. Θέλω να μάθω πώς τα πήγαν. Γιατί να πας εκεί και να μην την περιμένεις εδώ? Άλλωστε θα την ακούσουμε όταν έρθει. Τι μπορούμε να κάνουμε εδώ? Πάρα πολλά. Μπορούμε να συζητήσουμε, να γνωρίσουμε καλύτερα ένας τον άλλον. Μα σε ξέρω. Ναι, το ξέρω, αλλά δεν με ξέρεις καλά. Μπορεί να λέμε ένα γεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι γνωριζόμαστε. Υπάρχουν πολλά που δεν ξέρω για σένα και θα ήθελα να τα μάθω. Σαν τι? Σαν τι, για να σκεφτώ. Τα όνειρά σου. Τα όνειρά μου? Ναι. Hey. Τι? Σου είναι τόσο δύσκολο να μου πεις τα όνειρά σου? Άρχισε εσύ, ποια είναι τα δικά σου? Είναι ένα. Το όνειρό μου. Το όνειρό μου είναι να γίνω ραλίστας. Για να ξεφύγω από τη φτωχή γειτονιά που γεννήθηκα. Πηγαίνω στο σχολείο και παράλληλα δουλεύω. Αλήθεια? Ναι. Δουλεύεις και πηγαίνεις σχολείο? Δεν κουράζεσαι? Ναι, κουράζομαι, αλλά κάθε τι το κάνεις για κάποιο λόγο. Θα κάνω ό,τι χρειαστεί για να πετύχω το σκοπό μου. Θέλω να γίνω ραλίστας, να παντρευτώ και να κάνω μια ωραία οικογένεια. Σειρά σου τώρα. Ποια είναι τα όνειρά σου? Εγώ δεν έχω όνειρα. Γιατί έχεις τα πάντα. Γι' αυτό δεν έχεις όνειρα. Όχι. Εγώ δεν έχω τίποτα. Είμαι φτωχότερη από σένα. Είσαι πολύ γλυκιά. Το ξέρεις? Όχι. Είσαι πολύ γλυκιά και πολύ όμορφη. Ξέρω ότι δεν σ' αρέσει να τα ακούς, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.